Χαίρετε. Σήμερα έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στο Στέλλα Ζουζού έναν ιδιαίτερο καλεσμένο, ο οποίος συμμετέχει σε μια ιδιαίτερη παράσταση από το κέντρο της περιφέρειας Καλλιτεχνικής και λέγεται Γιώργος Χριστοφορίδης. Χαίρομαι που σας βλέπω και την παλεύω. Για ποια παράσταση από τον Γιώργο, μπορώ να σου μιλήσω τον Γιώργο. Αυτό το λέω. Πείτε μου λίγο για ποια παράσταση πρόκειται. Ο τίτλος είναι Πάμε Όπερα. Όχι καθόλου τυχαίος, είναι πολύ συγκεκριμένος, είναι ακριβώς αυτό που είναι ο τίτλος. Είναι στην ουσία υπόθεση μια προσπάθεια να ανέβει μια παράσταση όπερας, μια συναυλία κονσερτάν, δηλαδή μόνο με τραγούδια. Και από ό,τι είδες την πρόβα, πλέον επιτυχή. Επιτυχή, είναι αυτό που λέμε τα χιτάκια, αυτά που ξέρουμε όλοι, που έχουν ακούσει διαφημίσεις, μπλα μπλα μπλα. Και εμφανίζεται ένας δημοσιογράφος λοιπόν. Να πούμε ότι ο ρόλος σου είναι αυτός του δημοσιογράφου, γι' αυτό τον επιλέξαμε ναι, για τη συνέντευξη. Ναι. Δεν έχει πάρει. Μας αντιπροσωπεύει ως ομάδα, ελπίζω μετά. Όχι, με το χειρότερο τρόπο. Με το χειρότερο τρόπο που έχει προλάβει. Διότι δεν είναι κάποιος δημοσιογράφος που έχει πάρει και πού έχει αυτό. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος εμφανίζεται από ένα τοπικό κανάλι το οποίο μάλλον δεν ξέρει να κάνει πολύ καλά τη δουλειά του. Στέλνει το λάθος άνθρωπο στη λάθος δουλειά. Είσαι ο λάθος άνθρωπος. Εγώ είμαι ο λάθος άνθρωπος, ο άνθρωπός σας. Εμφανίζομαι λοιπόν σε συναυλία όπερα. Και εγώ είμαι heavy metal. Και έχω την προσδοκία να είναι αυτό το πράγμα, ξέρετε, κάτι πολύ έντονο με ηλεκτρονικό ήχο. Στη ζωή σου συνέβη αυτό που συμβαίνει. Όχι, στη ζωή μου δεν ακούω ούτε ιδιαίτερα όπερα. Ούτε. Ακούω όπερα, μ' αρέσει, αλλά δεν μπορώ ποτέ από καθημερινά. Ούτε θα βλέπω. Αλλά δεν μας επηρεάζει αυτό το κάνω στη ζωή μου. Στην ουσία έρχομαι εδώ και απογοητεύομαι για να που με φέρατε, να ήμουν κάπου καλύτερα. Λοιπόν, μετά την παράσταση αυτή, τη συμμετοχή στην παράσταση αυτή. Πλέον τον αγαπώ την όπερα πολύ παραπάνω. Άρα έχουμε εξέλιξη. Βέβαια. Όπως και θα έχουν και θεατές, φαντάζομαι. Πόσα άτομα παρτίζονται. Θα βγουν τα παιδιά και θα κάνουν εγώ την άρρη. Γιώργο, από πόσα άτομα παρτίζεται η παράσταση. Λοιπόν, κάτσε να μετρήσω. Δύο ηθοποιοί, δύο τραγουδιστές, δύο μουσικοί, τρεις. 7 άτομα. Και με μαέστρο, να το πούμε. Μέσα με μαέστρο. Θανάση, Πολαλά, στη σκηνοθεσία. Α, ο σκηνοθέτης, μαέστρος. Ο κύριος Κατσούλης. Α, ναι, εντάξει. Ναι, βεβαίως, εξαιρετικός, βοηθητικότατος, οργανωμένος, ωραίος. Σας προωθείτε τον καλύτερο τρόπο. Ναι, σίγουρα. Πείτε μου λίγο, πες μου μάλλον στον Παπαδόπουλο, τι στη σχολή σε μύχια αυτή η συμμετοχή σου, αυτή η σύγκρουση με την ομάδα αυτή την ωραία που είχες πριν. Έχω να παρεθμίσω δυσκολίες, μόνο ευκολίες. Όχι, γιατί εγώ δεν τραγουδάω. Τραγουδάω σε ένα σημείο. Τραγουδάω σε ένα σημείο. Τυχαίνει να έχω μια ευκολία και εγώ με τη φωνή μου. Δεν είμαι σοβαρό τραγουδιστή προφανώ. Όλοι οι έχετε μια. Όχι όλοι, αλλά εγώ εντάξει τα πάω καλά θεωρώ. Ναι, τι σπουδέ έχουμε, τα πάω πολύ καλά. Όχι κάτι φοβερό. Αλλά δεν δυσκολεύτηκα να ζω το κομμάτι. Και βεβαίω πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον καλλιτεχνικό και υπαρξιακό. Η σύμπραξη από του ανθρώπου το να ανταλλάξουμε τα ερεθίσματά μας, τις καταβολές μας και να δημιουργηθεί μια όσμωση. Πρακτική δημιουργική απόσταρα. Αν σε ρωτούσα ποια είναι η προτίμησή σου από αυτή τη σύμπραξη, θα έχει θετικό πρόσωπο, αρνητικό ή βέβαιο. Μόνο θετικό. Ακούω και εγώ, ρε. Εννοείται. Λέμε τα χειρότερα. Άρα ευχαριστούμε όσο το ρόλο που σου αποδοθεί. Βεβαίως. Ποιος τον αποτυπώνει με πολύ καλό τρόπο. Το λέει και η κυρία Φωνή. Γι' αυτό τον διαλέξαμε για συνέντευξη. Ο κύριος Κολαλάς δεν κάνει ποτέ λάθη παράσταση. Α, μάλιστα. Κύριε Μικολίου, καλύτερη επιλογή κάνουμε. Για συνέντευξη. Αυτό θα το πει το κοινό. Πολύ σωστά. Το δικό σου ζητούμενο ως το οποίο σε αυτή την παράσταση, ποιο είναι. Προσδοκία σου, το ζητούμενο, το στίχημα θες. Το στίχημα, είναι αρχικά να μπορέσουμε να κάνουμε το κοινό να εξοικειωθεί, αρχικά να ταυτιστεί με μένα, δηλαδή που είμαι ένας ρόλος που η όπερα μου είναι κάπως ξένη, όχι τα νερά μου. Και θα πει εκεί φαντάζομαι ότι θα κουμπίσει ο ψυχισμός των επιτεθειών και θα πει τι είναι η όπερα, τι ακούμε τώρα, που τα έχουμε μάθει. Και θα συνδεθεί μαζί μου με έναν τρόπο που ίσως και το παιδί να γίνει κάτι μέσα του και να πει ας δώσω μια ευκαιρία σε αυτό το μουσικό είδος που μπορεί να ατόμω στο μυαλό και λίγο παρεξηγημένο. Άρα απευθύνεται αμυγός σε εφήβους, γυμνάσια, κυρίως θα λέγαμε, κυρίως εγώ θα πω 10 με 15, αλλά φυσικά όλη η γάμα.
Πόσο δύσκολο, είδος είναι η όπερα, που έτσι έχει επικρατήσει. Η τραγουδιστικά, εξαιρετικά. Ο είδος αποδοχής από τον κόσμο. Και γιατί είναι όμως, γιατί θεωρείται δύσκολο από τον έλα ναι, τώρα αυτό είναι οριακά φιλοσοφική ερώτηση. Εμείς προσπαθούμε να ρίξετε αυτό τον μύθο. Ναι, προσπαθήσουμε. Τώρα είναι το μύθο να πέσει τώρα πλέον. Όσο τόσο εύκολο είναι τραλεπίβολο το σχέδιο, αλλά ο ρομαντισμός μας κινεί. Πάμε στις φυσικές. Ναι, πάμε να πούμε στον κόσμο ότι αυτό το είδος είναι ζωντανό και είναι εδώ. Είναι στο σήμερα, είναι μαζί μας. Θα δώσω και φυσικές πληροφορίες που θα παίξει διάφορα και σε πόσο καιρό κλπ. Τώρα θα τρέξει σίγουρα μέχρι το κιόλο το Νοέμβριο. Θα πάει σε διάφορα δήμου. Τώρα θα πάει στην Πηλαία. Μέρε, Σαββατοκυριακή, αν είναι καλά. Ναι, Σαββατοκύριακα θα πάει. Μάλιστα. Και α κλείσουμε κατά κλείδι με το δικό σου προσωπικό όραμα για την τέχνη, να πα για την τεχνική συγκεκριμένη. Αυτό τώρα είναι. Μόνο όνειρα. Έχουμε τίποτα άλλο πέρα από όνειρα. Και πώς το βλέπεις αυτό το μέλλον, εμβίωτο, αμφισβήτητο. Δύσκολο πράγμα. Θέατρο, δύσκολο πράγμα. Γιατί άπειρη. Μιλάμε για Ελλάδα ή παγκοσμίω ευρωπαϊκό. Μακάρι να μπορούσα να επιβληθώ σε χώρες του εξωτερικού. Αλλά δυστυχώς η γλώσσα δεν μου το επιτρέπει. Ξέρω αγγλικά, γερμανικά, αλλά δεν θα τα ξέρει μητρικά αυτά τώρα να τα μιλήσει. Πότε σκλείσουμε με μια ευχή. Μια ευχή. Ναι. Να έχει πράσινο νικό, φαντάζεστε. Μια ευχή να δώσει μια ευκαιρία να σηκωθεί από το καναπέ του ένα Σαββατοκύριακο, να πάρει τα παιδιά του, το αμάξι του, να κάνει την φάση του και να έρθει να μας βρει σε όποιο δήμο παίζουμε και δεν θα το μετανιώσει. Και γενικότερα μια ευχή να είμαστε ανοιχτοί στα νέα ερεθίσματα. Και να είμαστε ανοιχτοί σε αυτά τα νέα ερεθίσματα, σου ευχόμαστε να έχεις πάντα ελληνικά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ για την συνέντευξη και που σας γνώρισα. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ.